είμαι ο Δημήτρης, ο αρχηγός του Ignis. Φέτος είμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό. Πήγε πολύ καλά η χρονιά. Πήραμε το πρωτάθλημα σχετικά εύκολα, με μόνο μία ήττα. Θα παίξουμε ένα τελικό. Δεν πιστεύω ότι δεν είναι η πιο καλύτερη ομάδα που θα έπρεπε να ήταν εδώ αυτή τη στιγμή. Υπήρχε καλύτερη, όπως το Λαντανίβα. Δεν είχαμε προβλήματα πολλά. Μεγάλη μας απώλεια είναι ο Κώστας ο Τσέλιος, που χτύπησε στο γόνατο. Και αυτή τη στιγμή λείπει και ο Τσάμις, ο προηγούμενος αρχηγός της ομάδας, που λόγω κάποιες ίωσης δεν μπορεί να είναι δίπλα μας. Πάμε όσοι είμαστε, για άλλη μια φορά, να κάνουμε το δεύτερο συνεχόμενο πραγματικότητα και από εκεί πέρα ό,τι να γίνει θα γίνει. Ευχαριστώ. Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Κουμιώτης, παίζω εγώ στη Ignis στην ομάδα. Διοργάνωσα αυτό το θεσμό πριν 10 ολόκληρα χρόνια. Είμαστε πάλι στο τελικό, για δεύτερη συνεχόμενη για το μεγάλο τελικό. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά ιδιαίτερα που συμμετείχαν στην ομάδα και δεν τα βάλαμε κάτω. Λίγο γκρίνες, λίγο από εδώ, αλλά τα καταφέραμε, φτάσαμε πάλι στο τελικό. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω και τον Χαϊδά που ανέλαβε και την ομάδα στη μέση. Τα πήγε αντάξια, πολύ καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά. Και να αφιερώσω αν πολλά καλά ότι μια και είμαι και εδώ, επειδή έχω 30 μοιρών κορούλα και τη λένε Νεφέλη, σε αγαπά πολύ. Και εσύ γυναίκα που με στήριξε. Και παιδιά, να τα δώσουμε όλα. Και ό,τι γίνει. Ένα καλό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Είμαι ο Ήλι, εκπροσωπώ την ομάδα ET, είμαι αρχηγός τους. Παίζουμε πρώτη φορά σε αυτό το πρωτάθλημα και ευτυχώς μπήκαμε στο το τελικό κιόλας. Εντάξει, το πήραμε μια πλάκα στα αρχή, αλλά βλέποντας ότι είμαστε καλοί, πήγαμε στο τελικό. Μακάρι να το πάρουμε κιόλας. Έχουμε καλούς αντιπάλους απέναντί μας, θα μας δυσκολέψουμε. Μακάρι. Πάνω απ' όλα η διασκέδαση και μακάρι να περάσουμε καλά.